Συνενώσεις και λουκέτα σε τμήματα της υπαίθρου και ριζικές αλλαγές σε νευραλγικούς κλάδους όπως τα τμήματα δίωξης ναρκωτικών που φαίνεται να εντάσσονται στις υποδιευθύνσεις ασφαλείας κάθε νομού φέρνει αναδιάρθρωση της Ελλάς στην Κρήτη. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του την ερχόμενη Πέμπτη στην παρουσίαση του σχεδίου στο αμφιθέατρο του αστυνομικού μεγάρου στο Ηράκλειο. Κάτι τέτοιο μα βρίσκει αντίθετου, γιατί η υπηρεσία αυτή είναι μια εξειδικευμένη υπηρεσία. Οι αντιδράσει των συνδικαλιστών ξεκίνησαν ήδη και εστιάζονται στην έλλειψη προσωπικού για την οποία δεν γίνεται καμία απολύτω συζήτηση, προαναγγέλλοντα ντόμινο λειτουργικών προβλημάτων. Ο γνώμονα του αρχηγού είναι να κλείσει υπηρεσίε όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, δηλαδή υπηρεσίε που στεγάζονται σε κτίρια με νίκιο, να τα συγχωνεύσει με άλλε υπηρεσίε. Βέβαια, δεν είναι αυτό που θέλουμε εμεί. Το σχέδιο προβλέπει απλή αναδιανομή προσωπικού τη στιγμή που η αναλογία αστυνομικών πολιτών στην Κρήτη είναι η πλέον δυσανάλογη σε όλη την Ελλάδα, καθιστώντα άνηση τη μάχη με την παρανομία. Ενώ σε επίπεδο ελληνικό ο, η αστυνομική είναι η αντιστοιχία 1 προ 200 κατοίκου, Στον νομό Ηρακλείου είναι μόλι 1 προ 400. Οπότε αντιλαμβανόμαστε το μέγεθο του προβλήματο. Δεν μπορεί μετά από αναδιάθρωση πανελίνια το τμήμα τη να μείνει με τα άτομα που έχει. Πρέπει να διομοιωθεί ένα τμήμα χειροσύνη ο το καλοκαίρι. Μην ψάχνουμε σε όλη την Ελλάδα, αστυνομικού θα το επανδρώσουν. Σε επίπεδο νομού Ηρακλείου, οι πρώτε πληροφορίε αναφέρουν ότι πρώτο και δεύτερο αστυνομικό τμήμα συγχωνεύονται. Όπω και το τμήμα του Καστελίου με εκείνο του Αρκαλοχωρίου. Το τμήμα Περιφέρεια αλλάζει πεδίο αρμοδιότητα, καλύπτοντα πλέον τα όρια του Δήμου Μαλεβιζίου. Το αστυνομικό τμήμα τη Βιάνου, που μόλι τα τελευταία 24 ώρα έλυσε το στεγαστικό του πρόβλημα, όπω φαίνεται υποβαθμίζεται σε αστυνομικό σταθμό. Να εξοικονομηθεί Προσωπικό, ε, να βγουν περισσότερε αποχούμενε περιπολίε έξω. Να υπάρχει αστυνόμευση σε όλο τον νομό, από άκρη σε άκρη. Ο πολίτη ε, να το αισθάνεται αυτό, να το νιώθει. Εμεί θέλουμε οι υπηρεσίε που θα δημιουργηθούν μετά από την οποιαδήποτε αναδιάρθρωση να είναι υπηρεσίε δυνατέ, στελεχωμένε ε, για την προστασία του πολίτη. Τη διατήρηση και ενίσχυση υπηρεσιών πρώτη γραμμή όπω η Ομάδα Ειδικών Αποστολών Κρήτη και η Ομάδα Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματο ζητούν οι συνδικαλιστέ. Και έργο παρουσιάζουν και οι υποθέσει που βγάζουν είναι σημαντικέ για την εμπέδωση τη ασφάλεια των πολιτών. Προσπαθούμε να, 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 μην κλείσει κανένα τμήμα, θα δώσουμε εκεί το βάρο μα. Θέλουμε να ακουστεί η γνώμη τη κοινωνία και των αστυνομικών, ώστε να, να είναι αποτέλεσμα διαλόγου αυτή η αναδιάρθρωση. Ομόφωνη είναι η επιδοκιμασία για τον πολυπόθητο σχηματισμό τη άμεση δράση. Σε αυτήν αναμένεται να ενταχθούν οι ομάδε Δία και Όπκε και πιθανότατα άλλε δυνάμει όπω κλιμάκια των ΤΑΕ το πρόβλημα είναι να μην στελεχωθεί από το ήδη υπάρχον προσωπικό, αλλά από προσωπικό που θα έρθει από εκτό περιοχή μετάθεση. Κάτι πολύ χρήσιμο για όλο τον νομό. εκεί πέρα αυτό. Θέλουμε οι υπηρεσίε να είναι δυνατέ που θα προκύψουν, ε, στελεχωμένε. Αλλιώ δεν θα υπάρχει και λόγο αναδιάρθρωση. Γιατί αυτοί που θα κάνουν αναδιάρθρωση, αν δημιουργήσουν πάλι υπηρεσίε με προβλήματα, θα έχουν και την ευθύνη και το κόστο.